εντολή κι ωραίοι τόσο ανθρώποι. Όσα λάθη κι αν μπορούνε να συγχωρεθούνε, μα για σένα τι θα πούνε, είναι απανθρώποι. Αν πεθάνω τι θα κάνεις, να ξανά σε στάνεις. Τα χλώμα σβηστά μου χείλη που παγώσανε. Έχουμε άνθρωπο, Νότι, Νότι, πάνε την πόρτα, Νότι. Σε ξένα χέρια και σε άλλη αγκαλιά. Αν σε δω σε ξένα χέρια και σε άλλη αγκαλιά.
Θα ήταν γύρω στο 69, θυμάμαι. Οδηγούσα το αυτοκίνητό μου για να πάω στο στούντιο της Κολούμπια για μια ηχογράφηση, όταν ξαφνικά στο ραδιόφωνο ακούω ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά με εντυπωσιάζει διπλά. Εντυπωσιάζομαι από την μελωδική του γραμμή, αλλά ταυτόχρονα και από την πολύ κακή εκτέλεση του τραγουδιστή και της ηχογράφησης. Την ίδια κιόλας μέρα φροντίζω να μάθω τον τίτλο του τραγουδιού και το όνομα του συνθέτη. Και για πρώτη φορά ακούω το όνομα Σταύρος Κουνίντζας. Σε λίγες μέρες του τηλεφωνώ, του ζητάω να συναντηθούμε στο γραφείο μου και θυμάμαι την πρώτη ερώτηση που του έκανα ήταν: «Κύριε Κουγιουμτζή, εσείς γράφετε τόσο ωραία τραγούδια, γιατί τα κακοποιούν τόσο οι τραγουδιστές και οι ηχογραφίσεις τους?» Και ο Σταύρος, με μια τελείως αφοπλιστική απάντηση, μου λέει: «Ο κύριος Πατσιφάς τη Λύρα Γιά, αυτούς τους τραγουδιστές έχει, αυτούς τους χρησιμοποιώ». Μου έκανε εντύπωση πραγματικά ότι δεν προσπάθησε ούτε για ένα λεπτό να δικαιολογηθεί ή να υπεραμυνθεί των εκτελέσεων, πράγμα βέβαια το οποίο δεν ήταν και εύκολο να το κάνει. Ακούσαμε και άλλα μερικά καινούργια τραγούδια του και αμέσως του προτείνω συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας. Ήμουν βέβαιος ότι βρισκόμουν μπροστά σε μια πραγματικά σπάνια συνθετική φλέβα που ακόμη όμως δεν είχε βρει τον δρόμο που χρειαζόταν για να μεγαλουργήσει. Παρότι πιστεύω ότι στη ζωή τίποτε δεν είναι τυχαίο, θα πρέπει να ομολογήσω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η τύχη πραγματικά με βοήθησε. Δεν πέρασαν λίγες εβδομάδες και ένα βράδυ σε ένα μαγαζάκι στην Πλάκα βρίσκομαι μπροστά σε μια άλλη αποκάλυψη. Ακούω για πρώτη φορά ένα άγνωστο παιδί, τον Γιώργο Νταλάρα. Αμέσως συνειδητοποιώ ότι βρίσκομαι μπροστά στον ιδανικό τραγουδιστή των τραγουδιών που λίγες μέρες πριν, λίγες εβδομάδες πριν είχα ακούσει του Σταύρου Κουνίντζη. Αμέσως παίρνω τον Γιώργο και πηγαίνουμε και βρίσκουμε τον Σταύρο Κουνίντζη στο σπίτι του. Αν θυμάμαι, καθόταν στην Κυψέλη. Κάθεται στο πιάνο ο Σταύρος, αρχίζει να παίζει τα τραγούδια του. Ο Γιώργος Νταλάρας ενθουσιάζεται. Δημιουργείται αμέσως μια χημεία η οποία με εντυπωσιάζει και αισθάνομαι ότι η τέχνη του άλλου, του ενός, γοητεύει τόσο πολύ τον άλλον, ώστε πραγματικά θα δημιουργηθούν θαύματα. Σε λίγες μέρες βρισκόμαστε όλοι μαζί στο στούντιο και αρχίζουν οι ηχογραφήσεις. Από εκεί και πέρα η ιστορία είναι σε όλους μας γνωστή. Ο ουρανός φεύγει βαρύς, το σακάκι μου κι αν στάζει, να ήταν το 21, που είναι τα χρόνια και τόσα άλλα αριστουργήματα. Το πληθωρικό ταλέντο του Σταύρου, η διάβια και η τέχνη της φωνής του Γιώργου Νταλάρα, αλλά στη συνέχεια και άλλων πολύ σημαντικών τραγουδιστών, δημιούργησαν μια σειρά από αριστουργήματα που σημάδεψαν πραγματικά το ελληνικό τραγούδι και έγραψαν ιστορία. Την υγειά μας, ρε παιδιά.